Σύζυγος του κύριου Καμένου. Σύζυγος κύριου Καμένου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καταθέσατε κάτι... κάποιο καινούργιο αίτημα στο... Τι ακριβώς είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν είχαμε την ομολογία επί των καταγγελιών Χαϊκάλη. Είχαμε την ομολογία του κυρίου Αποστολόπουλου ότι πράγματι αποπειράθηκε να δωροδοκίσει τον κύριο Χαϊκάλη. Αιτιολογώντας το ότι το έκανε για να δοκιμάσει τις ηθικές αντοχές του. Και για να αποδείξει τον κύριο Καμένο ότι είναι ευάλωτος. Βεβαίως. Ναι. Ωστόσο, τίποτα από αυτό δεν έκανε. Ούτε ποτέ επικοινώνησε από την 1η Δεκεμβρίου που κατά το πρώτον είχε προσεγγίσει τον κύριο Χαϊκάλη με τον κύριο Καμένο, με τον οποίο είχε να μιλήσει από τον Απρίλιο του 2013. Έτσι, γιατί δεν είχαν κάποια σχέση συνεργασίας από τότε. Αλλά ούτε και στις αστυνομικές αρχές πήγε, ούτως ώστε να πει ότι εδώ ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου ετοιμάζεται να ταρπάξει την Επιτροπή Έκφραση. Σημειώστε, κύριοι αστυνομικοί, τα χρήματα και πάμε να στήσουμε ραντεβού να το στήσουμε, να το πιάσουμε από αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν, αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Με έκπληξη ενημερώθηκα μετά το πέρασμα. Στο Λόπουλο τα λεφτά. Βεβαίως. Αν ο κύριος Αποστολόπουλος είχε πρόθεση να εκθέσει, όπως λέει, υπερασπιστικά τον κύριο Χαϊκάλη. Εγώ όχι να προσημειώσει, να το πιάσουν τώρα που τα δίνει. Να προσημειώσει δεν έχει νόημα. Να έπρεπε, ακούστε με, έπρεπε ναι. Λέω να πάει τουλάχιστον, αφού δεν πήγε στον πρόεδρο, όπως λέει, ποτέ ο κύριος Αποστολόπουλος. Θα μπορούσε, λέω, να πάει και στην ελληνική αστυνομία και να καταγγείλει ότι έχει. Α, ο Αποστολόπουλος. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και να προσημειώσει η αστυνομία τα χρήματα και να κλείσει ραντεβού με τον Αποστολόπουλο και να τον πιάσει η αστυνομία. Σωστό. Είναι λογικά πράγματα, λέμε τώρα. Λοιπόν, με έκπληξη χθες, μετά το πέρας της συμπληρωματικής κατάθεσης του κυρίου Χαϊκάλη, ενημερώθηκα από τα δελτία ειδήσεων από τους δικαστικούς συντάκτες κατόπιν πληροφοριών που επικαλέστηκαν οι ίδιοι από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον εισαγγελέα που κηρύσσεται την υπόθεση, ότι τελικά σήμερα αναμένεται να εκδώσει πορισματική αναφορά, γνωστό με ποιο περιεχόμενο, και ότι έχει αποφασίσει να μην διατάξει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του Αποστολόπουλου και του κυρίου Χαϊκάλη που έχουμε ζητήσει. Αυτό και μόνο. Εάν πράγματι αληθεύει, είναι δικαστικό πραξικόπημα. Αν δηλαδή δεν ενδιαφέρει τον κύριο εισαγγελέα το γεγονός ότι ο Αποστολόπουλος μιλούσε στα τηλέφωνα με τον Χαϊκάλη, αν δεν ενδιαφέρει τον κύριο εισαγγελέα να μάθει ποιος ειδοποίησε τον Αποστολόπουλο 2 λεπτά πριν τις 6 το απόγευμα που είχε κατακλείσει η αστυνομία το σπίτι του Χαϊκάλη και ανέμενε το δράστη. Εάν δεν ενδιαφέρει την αστυνομία, ποιος ήταν ο χορηγός του Αποστολόπουλου που θα του έδινε 700.000. Γιατί θα έρθει ο Αποστολόπουλος να πει ότι εγώ δεν τα είχα ποτέ 700.000, οπότε έχουμε απρόσφορη τέλεση. Θα πει παιδιά, ποτέ δεν τα είχα. Λοιπόν, αν αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κύριο εισαγγελέα, ποιον προσπαθούν να κρύψουν, ποιον προσπαθούν οπότε να κρύψουν. Οπότε εσείς τι κάνατε καινούριο αίτημα τώρα. Οπότε εγώ σήμερα, κύριε Καμπουράκη, δεν ξέρω ποιος μιλάει, με συγχωρείτε. Οικονομέας. Οικονομέα. Κατέθεσα. Πρωί-πρωί στην εισαγγελία, δια του κυρίου διευθύνοντος στην εισαγγελία εφετών Αθηνών του κυρίου Ντογιάκου, ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου πλέον, να παραπεμφθεί η υπόθεση, να φύγει από τα χέρια του κυρίου Παναγιωτόπουλου, καθώς υπό τα Οσάνο δεδομένα αφενός κλονίζεται σφόδρα η εμπιστοσύνη μας για την αμερόληπτη στάση του Οσάνο εισαγγελέως, και αφετέρου ζητούμε να επιληθεί πλέον το θέμα σε εφαρμογή του άρθρου 307 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας από το δικαστικό συμβούλιο πλέον. Για τα Οσάνο κρίσιμα. Λέτε να το πάρουν δηλαδή από αυτόν. Άρα ζητάτε, δεν ξέρω αν είναι ορθό δικονομικά, είναι ορθός ο όρος, ζητάτε την εξαίρεση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Ζητάω να επιληθεί. Σας εξηγώ και πάλι. Επειδή έχει κλονιστεί σφόδρα η εμπιστοσύνη μας για την αμερόληπτη στάση του Οσάνου εισαγγελέως, ζητάμε πλέον το θέμα της άρσης του απορρίτου να επιληθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Το συμβούλιο. Διαφωνούμε σφόδρα. Και πότε εκδικάζεται αυτό, με βάση τα τυπικά λέω. Αυτό θα εισαχθεί, δεν εκδικάζεται, εισάγεται, πρέπει να εισαχθεί σήμερα λογικά, ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου από τον κύριο Ντογιάκο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αναμένουμε. Τι, δεν, θα... δεν κάνουμε δεν πίσω. Θέλουμε να ξέρουμε με ποιον μιλούσε ο Αποστολόπουλος. Το αντιλαμβάνεστε και ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Τζούλη. Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Δεν τα ξέρουμε καλά, η άρση του απορρίτου έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως. Ναι. Όταν υποβάλλει ο πολιτικός ενάγων έτοιμα για άρση απορρίτου, πρέπει να γίνεται δεκτό στην προκειμένη περίπτωση. Ας πούμε...